Πίσω. Παιδί μου, δεν είμαι λυκά άνθρωπο. Τώρα το χθε. Είδατε γενικά τι γινόταν. Έχει φοβερά. Δεν είδα τίποτα. Αυτό ήσουν. Να είμαι σε λίγο. Τσουποτή. Είδε εσύ κάποια διαφορά εχθέ. Κοίταξα, η συνολική έκλειψη στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να τη δούμε γιατί το φαινόμενο έφτανε στην κορύφωσή του στι 3.30 το μεσημέρι. Είδε εσύ όμω κάτι σε μπλου φεγγάρι ή ματωμένο φεγγάρι. Η διπλανή τη μπορεί. Μπορεί να είναι επηρεασμένο. Η διπλανή σου μπορεί να επηρεάστηκαν. Η διπλανή μου τι. Όχι. Ήταν ένα υπέροχο φεγγάρι εχθέ. Και ματωμένο. Έχει, ξέρει, λίγο ένα διαφορετικό χρώμα. Γιατί ρε παιδί, δεν είναι το βλέπει. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό. Με ποιον το είδες εχθές? Τον Κυριάκο. Δεν βγήκαμε στο κρύο να βλέπω το φεγγάρι τότε. Μην μου κάνεις ερωτήσεις, δεν μπορείς να απαντήσεις. Μες στην παγωνιά, βράδυ, να κάθομαι έξω, εκεί πέρα στο σπίτι να ψάχνω, όχι. 27 Ιουλίου η επόμενη έκλειψη πάνω στα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα, σας λέω εγώ. Πλάκα κάνει. Η Λίλα Τριστόρη, τι έχει να πει. Το είδατε! Το είδατε το full bloody, αυτό το φοβερό φεγγάρι που βγήκε μετά από 152 χρόνια! Σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 152 χρόνια θα ξαναβγεί. Όταν ξεχάσετε τι έκανε και τον ξαναψηφίσετε. Όχι εσείς, εντάξει. Εσείς. Ναι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αυτό. Πόπο, ήταν πολύ ωραίο όμως. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, δηλαδή, μόλις το είδα, λέω wow! Τι μόνο είναι αυτό! Τι μόνο είναι αυτό! Έχω και καλύτερο! Έλα μουν στον τόπο σου! Το δες! Μα το δες! Αλήθεια το δες! Εδώ μικρόφωνο, το είδες, το είδες! Το είδες, βγήκες έξω και το είδες! Ναι. Α, εγώ το είδα μέσα από τον υπολογιστή μου! Χρειαζόταν να βγεις έξω, αλλά τέλος πάντων. Ρε παιδιά, συγγνώμη όμως να σας πω κάτι. Δεν ήταν λίγο υπερβολικός. Η ονομασία αυτή που του έδωσαν δεν είναι υπερβολική. Πώς το λένε, Super Blue Blood Full Moon. Βρε Τατιάνα, αυτό δεν είναι ονομασία φεγγαριού. Αυτό είναι σύνθετη ονομασία κράτους. Συγγνώμη κιόλας. Και εντάξει, το full το είδα. Ωραία ιδέα έδωσες. Είδες. Ωραία. Με τα χαρά και χωρίς δικαιώματα. Ναι, αλλά θα ενοχληθούν οι εξωγήινοι. Εντάξει, εγώ το φουλ το είδα. Ήταν όντως λαμπερό, γεμάτο, φωτεινό. Το μπλου και το μπλάντι που ήταν. Το μούνι. Όχι, ήταν μόνο πάνω από την Ακρόπολη. Όντως, πάνω από την Ακρόπολη φαινόταν λίγο κόκκινο. Εσύ από το σπίτι σου είδες μπλε ματωμένο φεγγάρι. Ε? Έρχομαι προς τα σας γιατί σας αγαπάει ο Φακώστεα τα μουτράκια αυτά και είμαι σίγουρη ότι αυτό θέλουνε από πάνω. Όχι, είδες από το σπίτι σου μπλε ματωμένο φεγγάρι. Όχι, δεν είναι. Αυτό. Μπλε ματωμένο φεγγάρι βλέπεις μετά από 10 σφινάκια τεκίλα. Εκεί μάλιστα το βλέπεις και μπλε και ματωμένο και σου μιλάει και σου χαμογελάει και όλα και χορεύει και ζεμπεκιά και απ' όλα. Άσε που αυτός ο τίτλος, παιδιά, δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Ακούγεται πάρα πολύ χάλια. Πάλι σε εσάς θα έρθω. Είναι οδηγή από πάνω. Όχι, ακούγεται πάρα πολύ χάλια. Άμα το μεταφράσεις, είναι δηλαδή γεμάτο, μπλε, ματωμένο, υπερφεγγάρι. Φαντάσου το αυτό σε στίχο. Βάλ το ό,τι τραγούδι. Σου έρχεται τώρα. Το κατάλαβες τι θα πω. Κάτσε να πω και σωστά. Θα πιω απόψε το γεμάτο μπλε ματωμένο υπερφεγγάρι και θα με πείσω. Θέλεις να δοκιμάσεις, Έλα. Ξαναβάλτε το. Εδώ το έχουμε στη χάκη. Θα σε βοηθήσω. Θέλω να παρακολουθώ. Διάβαζε. Να, θα το διαβάσω. Τώρα πέφτε σε λίγο. Λοιπόν, εντάξει. Με το ένα, με το δύο. Ναι. Θα πιω. Μαζί. Απόψε. Τώρα, λοιπόν, το φεγγάρι. Εδώ πέρα δεν το ήξερα. Δεν μπερδεύτηκα. Πάντως, εντάξει. Πάντως. Έλα, λίγο. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ωραιότατο κοκτέιλ.
γι' αυτό super blue bloody berry full moon. Εγώ το βρήκα. Να πω και αυτό το τελευταίο. Την πέσανε στο Μάρδα για ένα post που έβγαλε η Τατιάνα. Δείξτε το post να το πούμε. Είπε ο άνθρωπος ότι βλέπουμε την Πανσέλινο γιατί έχουμε καθαρό ουρανό, κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα. Εντάξει, δεν είπε ότι παλιότερα δεν είχαμε καθαρό ουρανό και τώρα έχουμε λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε αυτό. Βεβαίως, βάλτε το ηχητικό το ωραίο το παραδεισένιο από το σποτάκι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι παλιότερα ήταν πιο θολός ο ουρανός λόγω της εθαλομύχλης. Κάτι που επειδή είχαμε τρελαθεί στην ξυλόσωπα γι' αυτό, κάτι που είχαν επιφέρει οι πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τώρα, με ΣΥΡΙΖΑ, έχει σαφώς βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πιο καθαρός ο ουρανός, γιατί δεν καίμε πια ολόκληρα σαλόνια στις ξυλόσωπες, καίμε μόνο την τραπεζαρία. Έχουμε ξεμπερδέψει με τους παλιούς ουρανούς. Ανοίγουμε νέους ουρανούς, καθαρούς και δίκαιους.